15 χρόνια λειτουργεί το κέντρο πρόληψη πρόσβαση στη Βέρεια με σημαντική συνεισφορά στην περιοχή. Ποιο είναι ο κύριος τομέα ευθύνη σα, ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Ναι, το κέντρο πρόληψη πρόσβαση, όπω είπατε, λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια. Είναι ένα από τα 74 κέντρα πρόληψη που πανελλαδικά δραστηριοποιούνται στον τομέα τη πρόληψη των εξαρτήσεων και τη προαγωγή τη ψυχοκοινωνική υγεία. Οι δράσει μα επικεντρώνονται αφορούν όλο τον νομό και επικεντρώνονται κυρίως στη σχολική κοινότητα, σε εκπαιδευτικούς παιδιά-γονείς, με δράσεις που έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να ενισχύσουν τους προστατευτικούς παράγοντες που θα επιτρέψουν στα παιδιά να κάνουν υγιείς επιλογές στη ζωή τους μεταξύ των άλλων και την χρήση ή όχι εξαρτήσεων, αλλά και εν γέννη την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Από τα 15 χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Ε, ποια θέματα έχετε καταγράψει ως πιο σοβαρά, ποιες απειλές είναι αυτές που δέχονται οι μαθητές, τι πρέπει να προσέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί ώστε να είναι πιο κοντά στα παιδιά και στα προβλήματα και στις σύγχρονες απειλές που αυτά δέχονται σήμερα. Ναι, Ασχολούμαστε, το πεδίο της πρωτογενούς πρόληψης είναι ένα ευρύ πεδίο. Ε, τι εννοώ με αυτό ότι... Ε, ε, Βλέπουμε ότι μέσα στα 15 χρόνια που ασχολούμαστε στην κοινότητα τα αιτήματα που έρχονται από τη σχολική κοινότητα δεν αφορούν μόνο τη χρήση και την πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά έχουν να κάνουν και με την παιδική κακοποίηση, με το σχολικό εκφοβισμό με την προβληματική χρήση του διαδικτύου με θέματα διαχείρισης πένθους, σχέσεων στη σχολική κοινότητα Η Οπότε... κακοποίηση μέσα στον χώρο του σπιτιού και μέσα στο χώρο του σπιτιού, αλλά και γενικότερα στο σχολείο. Ε, και στο σχολείου, αλλά. Από όχι ως ένα όχι... δυνατό, μαθητή έναντι ενό. Ακριβώ, αλλά όχι ω ως, ως κυρίαρχο θέμα, ε, ότι αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο για να μην ναι. ε, δώσουμε και διαστάσει. Ε, στο κομμάτι αυτό. Πάντω, ένα από του στόχου των προληπτικών παρεμβάσεων είναι να ενδυναμώνουμε τα παιδιά να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό του από κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Μια που μιλάμε γι' αυτό, έχετε περιστατικά. Σα λένε ότι στο τάδε σχολείο ένα παιδί το ξυλοφορτώνουν καθημερινά οι μαθητέ του. Τι κάνετε εσεί, Μιλάτε με την οικογένεια, πάτε, βρίσκετε τη δασκάλα του. Να πω ότι ε, στόχος της, των, των παρεμβάσεών μας είναι να παρέμβουμε πριν ε, ε, από, τέτοια, από τέτοια, τέτοια περιστατικά που δηλώνουν κρίση. Αυτό είναι πολύ Αυτό είναι, είναι, και, αυτό είναι, είναι το και καλύτερο το, δυνατό. Ναι και το εύρος των παρεμβάσεών μας πραγματικά ε, γίνονται πριν από τέτοιου είδους περιστατικά. Από εκεί και πέρα ε, προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε όλη την τάξη τους εκπαιδευτικούς και να υπάρχει και μία παράλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική στο, στην οικογένεια υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζονται κάτι παραπάνω, Πιο, πιο ε, ενισχυδικέ δράσει, που δεν έφτανε η δική σα δουλειά, που ναι, έπρεπε ναι, να, να γίνουν αυ, τα περιστατικά. Τα να κακοποίηση παραπέμπονται αλλού και ναι, ξεφεύγουν από τι αρμοδιότητε των, των κέντρων πρόληψη. Όσον αφορά τι εξαρτήσει τώρα, σε mm. ποιε ηλικίε είναι σοβαρότερο το πρόβλημα στου μαθητέ γυμνασίου, ηλικίου, mm. ποια είναι τα αποτελέσματα που έχετε μέχρι τώρα ε, στου. Αν θέλετε. Ναι, ε, τα επίσημα αποτελέσματα, τα οποία ε, ε, καταγράφονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση, για τα ναρκωτικά ε, και αφορούν την έρευνα ΕΣΠΑΤ, που είναι μια έρευνα στον, ε, που υλοποιείται στο μαθητικό πληθυσμό ε, πανευρωπαϊκά, σε 35 πανευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται γενικά στη χρήση παράνομων ουσιών κάτω από το μέσο όρο σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ε, βέβαια, ε, έχει δείξει ότι η χρήση της κάναβης, ε, Αυξάνεται στην χώρα μας ενώ στην Ευρώπη. Στα χρόνια της κρίσης Στα αυξάνεται. χρόνια της κρίσης, ναι. Μιλάω ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι τη έρευνα του 2015. Ναι. όπως επίσης και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αλλά όχι η μέθη. Ναι. Ε, όσον αφορά... Πίνουν περισσότερο τα παιδιά και παίρνουν περισ... πιο εύκολα στην Φρα, κάναβη ναι. τα τελευταία δύο χρόνια. Πίνουν Υπάρχουν ναι στοιχεία όσον αφορά τη χρήση τη ηλική κάναβη. Ναι. Ε, ενδεικτικά, από ό,τι θυμάμαι, ναι. ένας, ένα 10% έχει κάνει χρήση έστω για μία φορά στη ζωή του. Σε ποιε ηλικίε? Ε, στα 15. 15 Μάλιστα. με 16. Πολύ μικρά λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Και ακόμα πιο μικρά είναι η δοκιμή στο αλκοόλ, στο, ε, στα αλκοολούχα ποτά που είναι περίπου στα 13 έτη και είναι σε σχετικά αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά όχι στη μέθη τον Τι πάνε. λέει ένας γονιός, ένας εκπαιδευτικός ή ένας επιστημονικός υπεύθυνο όπως εσείς σε μαθητές γυμνασίου και ηλικίου όσον αφορά στο αλκοόλ. Σε ε, Να πω ότι εδώ, η, να, να αναφερθώ λίγο στον τρόπο με τον οποίο α, γίνονται οι παρεμβάσεις μας. Οι παρεμβάσεις μας α, α, έχουν στόχο να είναι... Α, μακροχρόνιες καταρχάς, δηλαδή να μην έχουν τη μορφή ε, σύντομων ενημερώσεων, όχι ότι αυτό είναι κάτι κακό, απλά θεωρούμε ότι είναι αποτελεσ... αναποτελεσματικό και η πρακτική έχει δείξει ότι η πρόληψη μόνο με τη μορφή ενημέρωσης και πληροφόρησης δεν έχει και πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οπότε προσπαθούμε ε, να, ε, να υλοποιούμε μακροχρόνιες παρεμβάσεις, είτε εκπαιδεύοντα εκπαιδευτικούς σε δεξιότητες και σε συμπεριφορέ που του ενισχύουν στον παιδαγωγικό του ρόλο, έτσι που είναι πολύ κοντά στα παιδιά και είναι καθημερινά κοντά στα παιδιά, οπότε μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα με συνέχεια και συνέπεια στη σχολική κοινότητα. Είτε εμεί μέσω ομάδων εφήβων που έχουν κάποια διάρκεια, προσπαθούμε να δούμε του λόγου για του οποίου κάποιο Μπορεί να καταφύγει στη χρήση ε, ουσιών μεταξύ των άλλων. Α πάρουμε του μια περίπτωση ενός παιδιού που δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, mm. ενός παιδιού που ε, οι γονείς του είναι στο σπίτι, τέλος πάντων μια mm -hmm. κανονική μέση ελληνική mm -hmm. οικογένεια. Και σου λέει το παιδί: Έχουμε ε, το χορό του σχολείου. Mm -hmm. ε, τι να καταναλώσω, τι να πιω, ο γονιό τι πρέπει να το πει, να το πει Ότι να, πρέπει να καταναλώσει κάτι που είναι κλειστό, εμφιαλωμένο, για να είναι σίγουρο ότι αυτό είναι ασφαλέ και δεν υπάρχει πρόβλημα από το να του φέρουν χήμα κάτι που μπορεί να έχει γίνει προσμίξει. Θέλω να πω ότι πολλές φορές και ο γονιός βρίσκεται mm -hmm. σε δύσκολη θέση... Ο καθηγητή μπορεί να μην προλάβει κάτι. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε σχολική εκδρομή που συχνά βλέπουμε μαθητέ και μαθήτρε να κάνουν υπερβολική χρήση αλκοόλ και να καταλήγουν στα νοσοκομεία για πλήση στο μάκο. Έχουμε δει και χειρότερα περιστατικά. Ναι, ναι. Ε, Λιποθυμίε, ατυχήματα. Το αλκοόλ πολλέ φορέ σε μικρά παιδιά έχει άσχημη κατάληξη. Είναι πρέπει ένα, λοιπόν είναι, να είναι, τα πούμε ναι. τα παιδιά. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τη εφηβεία έτσι ότι τα παιδιά σε κάποια φάση μπορεί να. Θέλουν να, να, ξεφύγουν, να μεγαλώσουν. Είναι, θέλουν ναι, να κάνουν του μεγάλου. Ε, πρέπει να έχουμε μία ψυχραιμία να μην μα πιάνει ο αλλά Σίγουρα υπάρχει το πρακτικό κομμάτι σε αυτό που είπατε, να προσέχουν τι πίνουν σε σχέση με ένα ποτό το οποίο θα είναι κλειστό, το οποίο δεν θα είναι νοθευμένο. Αλλά πάνω απ' όλα δεν έχει σημασία τόσο το τι θα πει ο γονιό στο παιδί πριν πάει εκδρομή, όσο το τι έχει δείξει με τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια μέχρι ο έφηβο να φτάσει στην ηλικία αυτή που λέτε των 15-16 ετών. Δηλαδή, χρησιμοποιεί η οικογένεια το αλκοόλ ω μέσο για να ξεφεύγει ή να χαλαρώνει ε, με κάποιο τρόπο το, το οποίο έχει περάσει το παιδί. Περισσότερο δηλαδή είναι η στάση, το οποιο εχει περασει στο παιδι μόνο. το παράδειγμα μα, ακριβω ω στάση, ε, στάση ζωή. Βλέπει έρχονται... λοιπόν ότι η περίπτωση ενό πατέρα ή μια μητέρα που πίνει σε καθημερινή βάση και μεγάλε ποσότητε αλκοόλ λειτουργεί ω παράδειγμα προ ό,τι και να πει ο γονιό από εκεί και πέρα. Φυσικά, χωρί να θεωρούμε ότι είναι κάτι γραμμικό, ότι όταν γίνεται κατάχρηση το παιδί θα οδηγηθεί μαθηματικά και αυτό στην κατάχρηση, αλλά είναι ένα τρόπο ζωή το οποίο εκτό από την οικογένεια βλέπουμε το ότι το αναπαράγει και, ε, και το κοινωνικό, και αν θέλετε, ε, ο τρόπο ζωή και οι κοινωνικέ αξίε, ο τρόπο με τον οποίο ξεφεύγουμε ε, από τα προβλήματά μα. Ε, έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι. Ε, Παγκοσμίω ε, οι χρήστε παρανόμων ε, ναρκωτικών ουσιών είναι λιγότεροι από αυτού που κάνουν νόμιμε ουσίε, ε, δηλαδή ηρεμιστικά και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όσον αυτό... αφορά τα ηρεμιστικά και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, έχετε κάποια στοιχεία στα χέρια σα, ε, έχουν αυξηθεί ε, τα τελευταία χρόνια. Έχουν αυξηθεί. Σε ποσοστό τώρα δεν μπορώ να ξέρω, αλλά αυτό... δεν, μπο... δεν μπορώ να θυμάμαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι από την έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση ουσιών και για τι στάσει και τι συμπεριφορέ των παιδιών απέναντι στι ουσίε. Τα παιδιά στην Ελλάδα θεωρούν σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό πολύ εύκολη την πρόσβαση σε ηρεμιστικά χάπια που υπάρχουν στο και σπίτι. τα Ίδια τα παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά. Όπω θεωρούν πολύ εύκολη και την εξέβρεση ε, κάναβη σε σχέση με την Ευρώπη. Ε, και όπω επίση έχει πολύ ενδιαφέρον να σα πω ότι είμαστε πρώτοι πανευρωπαϊκά ε, στο ε, ε, διαδικτυακό τζόγο και στο στοίχημα τα αγόρια στη, στη, στη χώρα μας. Στην ηλικία των 15-16 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες κακές συνήθειες αποκτώνται από πολύ μικρή ηλικία με αποτέλεσμα και οι γονείς κάποιες φορές να είναι ανίσχυροι ε, στο να προβούν σε λύσεις. Η ίδια η σχολική κοινότητα από ένα σημείο και που να ξέρει ένας καθηγητής αν το απόγευμα ο μαθητής όπως λέτε ε, ασχολείται με το διαδικτυακό τζόγο ή τι κάνει τις απογευματινές και βραδινές ώρες ένα παιδί. Σε, σε, σε όλα αυτά τι τους λέτε για τον τζόγο εν προκειμένου. Ε, ε, Προσπαθούμε μέσα από τι ομάδε γονέων που κάνουμε, γιατί παρεμβαίνουμε, είπαμε, στη σχολική κοινότητα εκτό από την ευρύτερη κοινότητα με ομιλίε, δικτύωση. Ε, είπαμε ότι το, ο κύριο όγκο τη δουλειά μα γίνεται στην σχολική κοινότητα, που σημαίνει εκπαιδευτικοί, μαθητέ και γονεί. Ε, οι γονεί είναι ε, οι πρώτοι σημαντικοί ενήλικε υποστηρικτέ των παιδιών. Προσπαθούμε λοιπόν, κάνοντα ομάδε γονέων, οι οποίε έχουν και αυτέ διάρκεια ικανή, να δημιουργήσουμε εκείνο το κλίμα τη ασφάλεια και τη εμπιστοσύνη όπου οι γονείς θα μπορέσουν να βρουν υποστήριξη, ε, να, ε, ε, να, να μοιραστούν με άλλους γονείς τα προβλήματά τους ε, και με την βοήθεια τη δική μας, ε, να βρουν λύσεις ή να δουν και άλλες λύσεις σε περιπτώσεις σε θέματα αυτά, γιατί και οι γονείς μέσα σε αυτή την γενικευμένη κρίση, υπήρχαν και υπήρχαν προβλήματα μέσα σε αυτό που γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, όταν μου λέτε ότι υπάρχουν ε, στην οικογένεια σε μεγάλο ποσοστό, προφανώ θα χρησιμοποιούν ποσοστό, και οι ίδιοι οι γονεί για ποσοστό. να τα βρίσκουν και, και τα, και με τα Πολύ μεγάλη ευκολία συνταγογραφούνται. Ναι. Ε, κυρία Τσολάκη, θα σταθώ στο τελευταίο που μου έκανε εντύπωση από τα στοιχεία που αναφέρατε. 10% περίπου αύξηση ειδική κάναβη σε 15 χρόνια ε, παιδιά. 10% ε, λέει ότι έχει δοκιμάσει έστω και μία φορά στη ζωή Είμαστε χαμηλότερα από το μέσο όρο. Δεν ήταν όμω αυτό το στοιχείο μέχρι στα ε... ελληνικά δεδομένα. Ναι. Δεν δοκίμαζαν 15χρονοι ε, χασίσει έτσι δεν είναι. Δοκίμαζαν ίσω σε μικρότερο ποσοστό. Δεν, δεν, δεν έχει ήταν 10%. Μπορεί να <σχελί> ήταν 2%. <σχελί> Εντάξει, ναι. Όχι, όχι τόσο <σχελί> μεγάλη διαφορά, αλλά τέλο <σχελί> πάντων, πάντων, πάντων. Υπάρχει μια αύξηση. Υπάρχει... Ίσως ένα, από ένα 7% 8 Τέλος πάντων υπάρχει μια αύξηση στη δοκιμή τη συνδικής κάναβη, στην ευκολία με την οποία θεωρούν τα παιδιά έχουν πρόσβαση. Και στο ότι θεωρούν ότι δεν είναι σχετικά αυλαβεί. θεωρούν κάτι τέτοιο, ότι δεν, είναι, δεν βλάπτει την υγεία του η χρήση τη mm -hmm. κάναβη, ότι έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε αυτά τα στοιχεία στα χέρια σα, πώ τα χρησιμοποιείτε, Ποια είναι η πορεία ενό παιδιού που θα δοκιμάσει, Είναι πολύ σοβαρή κίνδυνη να μπει στη διαδικασία να συνεχίσει να ξαναδοκιμάζει. Δοκίμασε μια φορά και τέλο, Το μαθαίνει η οικογένεια. Εδώ τι γίνεται, πώς γίνεται η διαχείριση αυτού του θέματος. Είναι, το φαινόμενο της εξάρτησης είναι πολύ παραγωγικό Είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Η εξάρτηση δεν εδραιώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο συντριπτικό αριθμό των εφήβων που θα φλερτάρουν με μία ουσία και που θα δοκιμάσουν δεν θα περάσει στην εξάρτηση. Ε, ούτε είναι γραμμική ε, η πορεία ότι δοκίμασα την ουσία αυτή, θα περάσω στην πειραματική χρήση, στην, ε, στην τέλο πάντων έντονη χρήση και μετά στην εξάρτηση. Ε, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με, την, με το οικογενειακό περιβάλλον, έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ατόμου, με το δηλαδή ε, αν το παιδί έχει αναπτύξει ε, μια ισχυρή κάποια στοιχεία στην προσωπικότητά του που τέλος πάντων θα του, θα του επιτρέψουν να κάνει πιο υγιείς επιλογές έχει να κάνει με τη στήριξη που μπορεί να βρει από σημαντικούς άλλους ενήλικες όπως είπαμε το σχολείο οπότε δεν είναι μια γραμμική πορεία. Το νου σας, λοιπόν, γονεί και εκπαιδευτικοί, είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί μαθητέ σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο Σα